Εδώ στην Καβάλα ξέρετε να αγαπάτε. Κρατήστε το αυτό το πράγμα. Κρατήστε το. Είναι το σπουδαιότερο πράγμα. Σας το λέω εγώ που τα είδα όλα στη ζωή μου. Και στα χρόνια αυτά τίποτα, μα τίποτα δεν έχει την αξία που έχει η αγάπη. Η αγάπη για μένα είναι το παν. Η αγάπη είναι ο σεβασμός. Η αγάπη είναι η ζωή. Η αγάπη είναι ο ήλιος. Είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και αγαπάτε εσείς γιατί έχετε μέσα σας τον Ιησού Χριστό. Κρατήστε τον και μεταδώστε τον. Να τον μεταφέρετε παντού όσοι περνούν από αυτόν τον τόπο και όσοι από εσάς είστε λαμπαδοφόροι του φωτός του Ιησού Χριστού. Θα πω περισσότερα σε λίγο, αφού πει λίγα λόγια ο Πρόεδρος. Αυτά ήταν σαν μια προεισαγωγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ άλλη μια φορά. Χριστιανική γιορτή, σε αυτό το αντάμωμα, σε αυτό το παρόν που δίνουμε όλοι. Είναι δύο άσματα τα οποία θα τα καταλάβετε όλοι σας. Είναι σαν προσευχή. Thank you.
Σου έδωσαν χολή
χύστηκε σε στάδιο. Στον Άδη έφτασες και τον θανάτωσες. Στον Άδη έφτασες και τον θανάτωσες. Τον άνθρωπο από το θάνατο εσύ Χριστέ τον έσωσες. Στον Άδη έφτασες.
Μην ψάχνουμε να βρούμε την αλήθεια μέσα στο σκοτάδι. Γιατί πώς θα τη δεις όταν δεν βλέπεις? Πολλοί λένε δεν είναι το Θεό που ψάχνεις. Μες τη νύχτα, αν υποθέσεις ότι κάπου έχεις κατασκηνώσει και θες να βρεις τον άλλον και δεν έχεις ούτε φακό, ούτε παρσέλινος είναι, ούτε τίποτα. Και είναι και συννεφιά. Πού θα δεις τον άλλον? Ο Θεός κατοικεί μέσα σου και θα τον δεις όταν το μάτι σου είναι καθαρό, έχει φως. Έτσι θα δεις τον Θεό. Εμείς όμως οι χριστιανοί, όταν λέω εμείς οι χριστιανοί, πρέπει κάποτε, όσο είναι καιρός βέβαια, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Ξέρετε, ότι οι χριστιανοί είναι γύρω στα 2 δισεκατομμύρια, ίσως και 2,5 δισεκατομμύρια, ίσως και 3 δισεκατομμύρια. Οι χριστιανοί λέγονται αυτοί. Και επειδή εγώ αυτή τη στιγμή είμαι αυτός που είμαι και τρέχω παντού, σε όλο τον κόσμο, όπως έτρεχα και στην πρώτη μου ζωή, στην προ-Χριστό ζωή μου, αλλά τότε ήμουν άλλος. Τότε ήμουν για το διάβολο. Τότε ήμουνα. Τώρα είμαι για τον Χριστό. Και να μιλήσω για τη μετά Χριστό ζωή μου. Πάντα έτσι μιλώ. Δεν θέλω να θυμάμαι τίποτα από εκείνη την εποχή. Για λόγους προσωπικούς. Πηγαίνω παντού και βλέπω, ας πούμε, τους ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους, ότι είναι χριστιανοί. Αλλά δυστυχώς, όμως, και πολλοί από εμάς είναι χριστιανοί. Και νομίζουν ότι είναι χριστιανοί. Και εγώ λέω ότι είμαι χριστιανός. Αλλά θέλουμε απόδειξη. Η απόδειξη λοιπόν είναι με τα έργα. Είναι με την πίστη και την ορθοπραξία. Όλοι είναι χριστιανοί. Και ο Ντελόρ χριστιανός είναι. Και ο Μέιζον ίσως είναι χριστιανός. Και ο βασιλιάς ο Φίλιππος είναι χριστιανός. Πολλοί είναι χριστιανοί. Μεγάλοι, άσημοι, σπουδαίοι και τρανοί. Χριστιανοί είναι. Την αλήθεια την έχεις. Αν δεν έχεις την αλήθεια, δεν λέει τίποτα ότι είσαι χριστιανός. Αλλά ιδιαίτερα σε εμάς που είμαστε μπροστά στους άλλους μια χούφτα που λένε χριστιανοί, τι είμαστε? Είμαστε 9 εκατομμύρια χριστιανοί και από τους 9 εκατομμύρια χριστιανούς που νομίζουμε ότι είμαστε χριστιανοί, πώς είναι ρε παιδιά, πώς είναι ρε αδέρφια μου χριστιανοί, γνήσιοι, αληθινά χριστιανοί, πώς έχετε σκεφτεί? Εγώ λοιπόν που γυρίζω όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, νομίζω και θαρώ ότι οι χριστιανοί που να τιμούμε την έννοια και την αξία και τη σημασία της λέξης, όταν λέω χριστιανός, ομολογούμε ότι θέλουμε να μοιάσουμε του Χριστού, του αρχηγού μας. Έτσι δεν είναι, ότι είμαστε του Χριστού. Αυτό θα πει χριστιανός. Αλλιώς θα λεγόμαστε βουδιστές, ισλαμιστές, διαβόλοι, τριβόλοι, αντίχριστοι. Εμείς λοιπόν λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Γιατί λοιπόν δεν το αποδεικνύουμε? Δεν το αποδεικνύουμε πραγματικά. Να πούμε ότι πραγματικά είμαστε χριστιανοί, είμαστε οι του Χριστού. Γιατί? Γιατί λένε ότι δεν μας αφήνει ο διάβολος. Δεν είναι και πολύ αλήθεια αυτό?
Δεν μας αφήνει το κεφάλι μας. Δεν ξέρω τι σας λέω. Ο διάβολος έχει εξουσία. Αλλά όταν ο άνθρωπος ζητήσει δύναμη, θωράκιση από τον Ιησού Χριστό, ο διάβολος είναι ένα τίποτα. Ένα τίποτα. Ένα σβησμένο φως. Αλλά δεν έχουμε μυαλό. Εμείς. Πρώτος είμαι εγώ. Και δεν μιλάω για εσάς αυτή τη στιγμή. Μιλάω για τους Έλληνες χριστιανούς. Ας αφήσουμε τους ξένους. Οι ξένοι έτσι μεγάλωσαν και οι περισσότεροι είναι από διασταυρώσεις. Ο Γερμανός πήρε Γαλλίδα, η Γαλλίδα πήρε, ξέρω εγώ, κάποιον άλλον, ξέρω εγώ, Πορτογάλο, Ιταλό και το ένα και το άλλο κλπ. Εμείς όμως, όταν δεν χριστιανεύουμε πραγματικά, δεν τιμούμε ακόμα και τους προγόνους μας, ακόμα και εκείνοι οι άνθρωποι που μας παρέδωσαν πράγματα τα οποία εμείς σήμερα έχουμε βουλιάξει, έχουμε καταδαφίσει, έχουμε αχρηστέψει, έχουμε ξεχάσει, έχουμε προδώσει, έχουμε ασελγήσει πάνω σε αυτές τις αξίες. Γιατί το θέλει ο διάβολος? Δεν συμφωνώ. Το μυαλό μας το θέλει αυτό το πράγμα. Δεν μας λέει ο άνθρωπος, ο διάβολος, να μην νηστεύουμε, και επειδή μας το λέει ο διάβολος δεν νηστεύουμε. Μας το λέει η σάρκα μας, η γαστριμαργία μας, η πλεονεξία μας, η λεμαργία μας, η λόρδα μας, η ξελιγομάρα μας. Διότι δεν έχουμε μυαλό να καταλάβουμε ότι μας έχει προτείνει ο Θεός είναι για το καλό μας, διότι ο Θεός έκανε το μηχάνημα, τη μηχανή που λέγεται άνθρωπος. Και όποιος κατασκευαστής κάνει ένα έργο, το πονάει, αμή, τι άλλο. Πονάει ο Θεός το έργο του, το μηχάνημά του, το οικοδόμημά του που λέγεται άνθρωπος, διότι είναι δημιουργία του. Και μας είπε πράγματα τα οποία μας τελέει ένας κατασκευαστής μιας μηχανής, ενός τρακτέρ και ενός αυτοκινήτου, που λέμε δώσε μας τις οδηγίες πώς να κάνουμε στα τόσα χιλιόμετρα, να αλλάζουμε λάδια, μπουζί, πλατίνες, φρένα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να λέμε, ας πούμε. Και είμαστε τακτικότατοι για μια λαμαρίνα, για κάτι ρόδες, για την ψυχή μας, για το σώμα μας, για το κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος δεν σκεφτόμαστε, δεν λογαριάζουμε τίποτα και βγάζουμε λάθος ποιον, εκείνον που μας κατασκεύασε. Δεν φταίει λοιπόν πάντα ο διάβολος, φταίει το μυαλό μας. Το μυαλό μας που δίνουμε περισσότερη σημασία στα υλιστικά πράγματα, στα σαρκικά πράγματα και όχι στα πράγματα εκείνα που μας δίνουν την ευτυχία, τη χαρά και τι άλλο, ποιος μπορεί να το πει, και τι άλλο σπουδαιότερο, πέστε το, ναι αγόρι μου, από μικρό και από τρελό μα δες την αλήθεια. Τρελός εγώ, μικρός αυτός, αλήθειες λέμε. Λοιπόν, δεν λέω ότι είμαι εγώ τρελός, με λένε ότι είμαι τρελός. Έτσι δεν είναι, και μου κόλλει, ας με λένε τρελό, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, ναι, αλλά έλα όμως που ορισμένοι λένε ότι λέω αλήθειες και έτσι γίνεται επαλήθευση. Από το τρελό και από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Λοιπόν, λέει αγόρι μου, όχι κάτι άλλο, δεν πειράζει. Την υγεία, να είσαι καλά λοιπόν. Την υγεία, έφυγα από το θέμα μας. Λοιπόν, την υγεία. Δεν λογαριάζουμε λοιπόν την υγεία. Γιατί δεν τη λογαριάζουμε την υγεία? Η αιτία ποια είναι? Που δεν ακολουθούμε κατά γράμμα τις οδηγίες, ας πούμε ότι είμαστε αναφιλωμένοι. Και φεύγουμε και πάμε στην Αμερική με ένα καράβι, με ένα αεροπλάνο. Είναι ποτέ δυνατόν να ξεκινήσει το αεροπλάνο χωρίς να πάρει από την πολιτική αεροπορία, από εκεί που θα ξεκινήσει να πάρει το σχέδιο? Είναι δυνατόν? Πού θα πάει? Θα γυρνάει γύρω στον αέρα, μην αποκάλυψουμε και θα πέσει με στη θάλασσα και σε κανένα βουνό. Το ίδιο και στο καράβι. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που δίνει ο Θεός ένα σχέδιο, ένα ραντάρ, ένα χάρτη, μια πηξίδα, να τραβήξει τη ρότα του, τη γραμμή του, να πάει στον προορισμό του, και αυτός αντί να πάει από τη μια μεριά ανατολή, πάει από τη δύση. Και αντί να πάει από τη δύση, πάει από το βορρά. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο σημερινός. Ο άνθρωπος ο σημερινός έχει καταντήσει και δει χριστιανός να κάνει τα αντίθετα από αυτά
που του λέει ο Ιησούς Χριστός. Δεν μιλώ για εσάς, μιλώ για όλο τον κόσμο. Δεν έχει σημασία να το παίρνω προσωπικά, τα λέω πρώτα απ' όλα για μένα. Ο χριστιανός λοιπόν, ο σημερινός χριστιανός, εκτός εξαιρέσεων, κάνει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που του έχει πει ο Χριστός. Και σας ερωτώ, αν υποθέσουμε ότι εγώ είμαι άρρωστος ή είμαι μαθητευόμενος και μου πει ο γιατρός αυτή είναι η θεραπευτική αγωγή και δεν την τηρώ, θα γίνω ποτέ καλά? Αν είμαι μαθητής και μου λέει ο δάσκαλος αυτό είναι το μάθημά σου και εγώ δεν διαβάζω και λέω άλλα τον άλλον, θα γίνω καλός μαθητής? Πολλά παραδείγματα θα μπορούσα να σας πω. Αλλά επανέρχομαι και λέω ότι εμείς κάνουμε τα αντίθετα από αυτά που μας λέει ο Χριστός. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο εκείνο που έπρεπε να κάνουμε περισσότερο από κάθε άλλο και δεν το κάνουμε? Πέστε το αυτή τη στιγμή και βρίστε το, και βρίστε το. Ποιο είναι το σπουδαιότερο και δεν το κάνουμε? Έλα, όλα παιδιά, ξέρω σε ποιους μιλάω. Την αγάπη ρε παιδιά, την αγάπη, την αγάπη, την αγάπη. Ξέρετε, η αγάπη έχει βγει από τους χριστιανούς και έχει πάει στους προτεστάντες. Και έχει πάει στους ανθρώπους αιρετικούς. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν και χτυπάς την πόρτα σε έναν αιρετικό. Και λες, πεινάω. Και σου λέει, πέρασε, μέσα. Να φας. Για το όνομα του Θεού. Και εμείς οι χριστιανοί δεν δίνουμε στον άγγελό μας νερό. Στον άγγελό μας νερό, ή του Χριστού οι βαπτισμένοι που βγαίνουμε στις εκκλησίες. Που έχουμε το πνευματικό μας. Και τι, πάμε στο πνευματικό μας και αντί να του πούμε ότι στεναχωρέσαμε τον άντρα μας, λέμε, μας στεναχώρεσε ο άντρας μας, γι' αυτό του γλωσσέψαμε. Πατέρα Κωνσταντίνε, με κυνηγήσετε, συγγνώμη. Τα παιδιά σας, τα δικά σας, ξέρετε. Λοιπόν, εγώ μιλάω οικουμενικά, γενικά, ας πούμε. Δυστυχώς, αδέρφια μου. Και όταν πας σε έναν γιατρό και αντί να του πεις το πρόβλημά σου και πώς έγινε αυτό το περιστατικό, πώς θα μπορεί ο γιατρός, όσο καλός και αν είναι, να μπορέσει να σε γιατρέψει? Θέλουμε επαναευαγγελισμό, θέλουμε ξανά βάφτισμα, θέλουμε, δεν ξέρω τι θέλουμε, αλλά όμως έχω να πω ακόμα τούτο, ότι εμείς έχουμε πολύ ευθύνη, εμείς. Εμείς έχουμε τη μεγάλη ευθύνη, εμείς έχουμε πάει στο Χριστό. Εμείς έχουμε γραφτεί στο καταστατικό του. Έτσι δεν είναι? Δεν είμαστε λοιπόν έξω από το στρατό. Εμείς έχουμε πάει εθελοντές και έχουμε πει θέλουμε να υπηρετήσουμε το στρατό αυτόν. Εθελοντικά. Πήγαμε στο Χριστό. Και ξεχνούμε ότι ο Χριστός μας το ξεκαθάρισε. Προσέξτε, πρωτούρθείτε μαζί μου. Μήρθείτε μαζί μου και ύστερα πάρετε δρόμο και φύγετε, το λέω με τη γλώσσα μου βέβαια, και ύστερα με καταλήψετε, μην προδώσετε, γίνετε αποστάτες, λιποτάκτες. Και να σκεφτείτε τούτο, όπως θα ξεκινήσετε να κτίσετε το σπίτι σας και θα πείτε έχω λεφτά να το τελειώσω με τα κεραμίδια ή δεν το τελειώσετε και έρθουν οι βροχές, οι καταιγίδες, οι καταράκτες και σας πάρει και εσάς και το σπίτι μαζί. Και όπως θα θέλετε να κάνετε έναν πόλεμο με τον άλλο τον αντίπαλο στρατό που έχει 10.000 ανθρώπους και εσείς είστε μόνο 1.000, σκεφτείτε το πρωτού κάνετε τον πόλεμο. Μας θα έχει ξεκαθαρίσει ο Ιησούς Χριστός. Πρωτού έρθετε κοντά μου, σκεφτείτε, μην με προδώσετε. Ε, τι ωραία λόγια μας είπε. Και εμείς λοιπόν τι κάνουμε? Πάμε όταν τον έχουμε ανάγκη τον Ιησού Χριστό. Λίγο για το παιδί μας, λίγο για τη θεία μας, λίγο για τη γιαγιά μας, για τη μάνα μας. Παίρνουμε τηλέφωνο τους πνευματικούς, τους αγιορείτες, τους εδώ πνευματικούς. Προσευχή, γέροντα προσευχή. Και μόλις γίνει καλά ο άνθρωπος ο δικός μας, ύστερα τσαλαμπουρδεύουμε. Ξέρετε, θα πει τσαλαμπουρδεύουμε. Κάνουμε τα γλά και τα παλαβά πάλι. Δεν έχουμε διάρκεια. Αυτό μας λείπει. Δεν έχουμε συνέπεια. Αυτό μας λείπει. Δεν έχουμε πίστη ακριβώς όπως τη θέλει ο Χριστός. Αν είχαμε πίστη πραγματικά όπως ήθελε ο Χριστός, δεν είναι ότι θα φτάναμε ας πούμε στο σημείο που μας λέει ο Κύριος ότι θα λέγαμε στο βουνό να μετακινηθεί και θα γινόταν. Απλά και μόνο αν είχαμε πραγματικά πίστη λιγότερο από τον κόκκο συνάπειος, πίστη τι θα πει? Θα πει να πιστεύεις κάτι αληθινά.
Εμείς λοιπόν δεν το πιστεύουμε αληθινά και γι' αυτό δεν έρχεται η Θεία Χάρις μέσα στη ζωή μας, μέσα στις οικογένειές μας. Στον Χριστό πηγαίνουμε πολλές φορές από συμφέρον. Συμφέρον, δηλαδή τον θυμόμαστε όταν πρέπει να βρούμε λεφτά για να πληρώσουμε κάποιο γραμμάτιο για να μην μας πάρει το σπίτι η φορεία ή η τράπεζα. Δεν είναι έτσι. Δεν θα έχω, είχα εγώ την εκτίμηση από τον πατέρα Κωνσταντίνο όταν ερχόμουν για κάποιους ειδικούς σκοπούς, ιδιωτελείς σκοπούς. Όχι, ο πατέρας Κωνσταντίνος έχει πνεύμα Θεού. Κατεργάρι. Α, τώρα με θυμήθηκες. Όχι. Έτσι λοιπόν. Δεν μας το λέει ο Χριστός. Ο Χριστός πάντα μας περιμένει. Αλλά ο Χριστός όμως δακρύζει για όλα αυτά τα πράγματα. Και θα μας έλεγε, αχ, ανόητοι, νομίζετε ότι δεν σας βλέπω. Αχ, αφελείς, νομίζετε ότι δεν τα ξέρω. Μα ο Θεός ξέρει πιο μπροστά από μας αυτά που σκεφτόμαστε και που λέμε. Επομένως λοιπόν, το συμφέρον μας, το πραγματικό συμφέρον μας είναι από σήμερα να γίνουμε όλοι καλύτεροι χριστιανοί. Όχι ότι δεν είμαστε. Καλύτεροι σημαίνει γνήσιοι, πραγματικοί. Να κάνουμε πράξη την ορθοδοξία μας όπως τη θέλει. Και όχι να λεγόμαστε μόνο χριστιανοί στην ταυτότητα και να είμαστε τύπης και να κάνουμε ένα Χριστό στα μέτρα μας και στα κυβικά μας. Γιατί δυστυχώς νομίζουμε ότι είμαστε στον Χριστό. Έστω και κάποιο θαύμα αν θα γίνει, νομίζουμε ότι είμαστε στον Χριστό. Αλλά όταν όμως είπαν ότι εμείς βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου, αν το λέω καλά, είπε ο Κύριος, δεν σας ξέρω. Πατέρα Κωνσταντίνε, διορθώστε με, έτσι είναι. Πες εδώ. Ναι. Όταν του είπαν ότι βγάλαμε κάποια δαιμόνια, κάναμε καλά κάποιους, ας πούμε. Είμαστε δικοί σου. Και λέει, δεν σας ξέρω. Ο Κύριος. Παρακαλώ. Μπράβο. Λοιπόν, να το φωνάξετε, να τα ακούσουμε. Ουκίδα είμαστε. Μπράβο. Πολλοί από εμάς θα ακούσουν το ίδιο πράγμα από τον Ιησού Χριστό. Γιατί νομίζοντας ότι είμαστε του Χριστού και όταν βρεθούμε πρόσωπο με πρόσωπο θα μας πει ουκ είδα ημάς. Αδέρφια μου, τα χρόνια είναι πονηρά. Η ζωή του ανθρώπου είναι σήμερα, δεν είναι αύριο. Πολλοί φοβόμαστε τον Αντίχριστο, πολλοί φοβόμαστε τη συντελεία του κόσμου, πολλοί φοβόμαστε έναν πόλεμο. Αλλά εγώ τους λέω, για μένα δεν θα με διέφερε ο Αντίχριστος από τη στιγμή που θα ερχόταν ο Αντίχριστος και εγώ δεν θα ήμουν καθαρός στην ψυχή. Αντίθετα, κι αν ερχόταν ο Αντίχριστος, όταν εγώ ήμουν καθαρός απέναντι στον Χριστό, δεν θα τον εφοβόμουν. Τι να με νοιάξει ο Αντίχριστος, όταν εγώ μέσα μου έχω τον Χριστό και δεν με νοιάζει ο θάνατος, γιατί μέσα από το θάνατο θα βρω την Ανάσταση, γιατί να φοβηθώ το πώς θα πεθάνω, το πότε θα πεθάνω. Θα θυμηθώ μόνο πώς θα πεθάνω. Δεν υπάρχει θάνατος. Δεν το λέω εγώ, το είπε ο Χριστός. Υπάρχει μετόκιση. Φεύγουμε από εδώ, τη ζωή αυτή που είναι δοκιμασίες, πίκρες, στενοχώριες, βάσανα. Αφού κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε, στο τέλος ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Πρέπει να σκεφτόμαστε από τώρα, όπως σκεφτόμαστε να σπουδάσουμε τα παιδιά μας, όπως σκεφτόμαστε εμείς όταν είμαστε μικροί, το πόσο πλούσιοι θα γίνουμε ή κάποια τέχνη να κάνουμε, με την ίδια αγάπη ή μανία θα πει πόθο, θα πρέπει να σκεφτόμαστε οι άνθρωποι πώς θα συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό. Τι να τα κάνω τα γράμματα και τι θα με διέφερε εμένα σε τελική ανάλυση αν το κορίτσι σου ή η κόρη μου ή ο γιος μου ή ο γιος σου έχουν τελειώσει το Κέμπριτζ και την Οξφόρδη και τόσα άλλα πανεπιστήμια του κόσμου και είχε 300 διπλώματα. Έχει τελειώσει τον υπηαγωγείο του Ιησού Χριστού, είναι άνθρωπος. Δεν το έχει τελειώσει, δεν είναι άνθρωπος. Και όμως, για όλα μεριμνούμε και δίνουμε περιουσίες να σπουδάσουν τα παιδιά μας και τα στέλνουμε στην Αγγλία, στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο για να γίνουν, λέει, μεγάλοι επιστήμονες. Ναι, μεγάλοι επιστήμονες, μπράβο και το χαίρομαι. Και το χειροκροτώ, μπράβο τους. Αλλά μεγάλοι επιστήμονες θα γίνουνε όταν έχουν και το Θεό. Αν δεν έχουν το Θεό, ό,τι και να γίνουνε δεν είναι ούτε επιστήμονες, ούτε άνθρωποι. Και πρέπει λοιπόν εμείς, αγαπητά μου αδέρφια, εδώ στην καβάλα που υπάρχει, που δεν το έχετε καταλάβει εσείς. Εγώ μπορώ να το ξέρω, διότι εγώ γυρνάω σε όλο τον κόσμο
Στη Μακεδονία υπάρχει ακόμα Ελλάδα, στη Μακεδονία υπάρχει Ορθοδοξία, στη Μακεδονία υπάρχει Ιησούς Χριστός. Όταν χαθούν αυτά και από σας, χαθήκαμε κι εμείς. Χάθηκε όλη η Ελλάδα. Είστε οι ακρίτες. Είστε οι 300 του Λεωνίδα. Κρατήστε μέχρι θάνατο για να μπορέσουμε να ζήσουμε κι εμείς, να μπορέσει να ζήσει κι όλος ο κόσμος, διότι όταν πεθάνει η Ορθοδοξία, θα σβήσει κι όλος ο κόσμος. Δεν είναι τυχαία αυτά που συμβαίνουν σήμερα παντού. Ο Χριστός έχει δώσει ραντεβού με την ιστορία και όχι όπως το λέει κάποιος πολιτικός, χωρίς να είμαι με τους πολιτικούς, λέω, το χρησιμοποιώ. Μόνο ο Θεός δίνει σωστό ραντεβού με την ιστορία. Μόνο ο Θεός γράφει την ιστορία και όχι οι άνθρωποι. Όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα σε όλο τον κόσμο, οι καταστροφές, οι αρρώστιες, πήγα σήμερα σε ένα νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη να βρω τον Χαραλαμπίδη, τον αδερφό μου, και ήταν όλοι οι διάδρομοι από ράτσα. Τελικά ποιοι είναι οι υγιείς, λέω. Οι έξω είναι με χάπια, έχουν κάνει κινητά φαρμακεία πάνω τους. Οι άλλοι είναι μέσα στα νοσοκομεία, τελικά δεν είναι κανείς υγιής. Εν έτη 2000, να αρρώστηκαν οι άνθρωποι πριν από 100 χρόνια, 200 χρόνια. Σήμερα να αρρωσταίνουν οι άνθρωποι γιατί. Γιατί αρρωσταίνουν, ποιος μπορεί γι' αυτό να μου το βρει. Γιατί αρρωσταίνουν οι άνθρωποι. Αμαρτία. Αμαρτία. Και η αμαρτία τι κάνει. Ταΐζει ποιον, φωνή θέλω, μπράβο σας, ταΐζει το διάβολο σας, το διάβολο. Και όταν είναι ένας δυνατός μας δίνει καρπαζιές. Εμείς τον ταΐζουμε και μας δέρνει. Εδώ το μυαλό. Και ο Δήμιος, άμα τον αφήσεις μυστικό και τρέμει, δεν έχει κουράγιο να σε δει, ούτε να σε κυνηγήσει. Εμείς λοιπόν ταΐζουμε το διάβολο, και έχει κουράγιο και τρέχει και μας δέρνει από τις αμαρτίες μας. Η αμαρτία. Και η αμαρτία την έχετε καταλάβει ποια είναι. Εμείς αμαρτία πολλές φορές λέμε ότι είναι μόνο ένα. Και το ένα αυτό που λέμε ότι η αμαρτία το προσέχουμε. Αν φερειπίν είναι Τετάρτη Παρασκευή και δεν φάμε λάδι, νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει, δεν φάγαμε λάδι, καθαρίσαμε τον Χριστό. Και πολλά σου είναι Χριστέ. Που δεν φάγαμε λάδι τώρα δεις και περισσότερα. Και να το στόμα μας, κάτι φίδια που βγάζει, πάψε βρε βλάκα, πάψε βρε ηλίθιε, βρε τι ώρα αυτή που ήρθες να θεμάσαι και ξέρω εγώ αντί τέτοια και εκείνα τα άλλα, τηλέφωνο και κουτσομπολιό και κρίση και κατακρίσεις και κατά τα άλλα κάναμε νηστεία στο λάδι, ήμαρτον Παναγία μου. Και δώσ' του λοιπόν ξανά τον πατέρ ημών. Και εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία στον πατέρ ημών και το λέω παντού ποιο είναι. Και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών και κοροϊδεύουμε τον Χριστό. Και του λέμε, κοίταξε, συγχώρεσέ μας, όπως εμείς. Η μεγάλη κοροϊδία ποια είναι. Δεν λέμε ότι θα συγχωρέσουμε, παρακαλώ. Ακούτε τι λέμε στον Χριστό. Συγχωρούμε. Το φοβερό τώρα αυτό είναι. Δεν λέμε τουλάχιστον ότι ναι, εντάξει, θα κάτσω, θα έρθω σε κρίση συνήθισης, θα σκεφτώ, θα μετανοήσω, θα ετοιμαστώ και θα πάω να συγχωρέσω και τον εχθρό μου, οποιονδήποτε άλλον. Λέμε το μεγαλύτερο ψέμα από καταβολής και συστάσεως του ανθρώπου στη γη, στον Θεό, ότι δίνουμε τα δανεικά, ενώ εμείς δεν έχουμε ούτε να φάμε. Και του λέμε ότι τα δώσαμε, τα δίνουμε τα δανεικά. Ποια δανεικά, ρε άνθρωπε, φου ακόμα αν είσαι τσακωμένος με 30 τους κάνεις 60. Και λες ότι στον Θεό ότι συγχωρούμε. Αφίωμεν, αφίωμεν, είναι βασικό αυτό. Μελετήστε το αυτό. Αφίωμεν. Όχι, θα φάμε ρόκαλο. Δεν γλιτώνει κανένας τελικά. Άμα δεν βάλουμε μυαλό, θα φάμε τα κεφάλια μας. Να το ξέρετε αυτό. Θα βάλουμε μυαλό. Μην ψάχνετε να βρείτε αιτίες. Εμείς οι χριστιανοί φταίμε που ανοίγουμε την πόρτα στον Αντίχριστο. Αν εμείς οι χριστιανοί είμαστε εκείνοι που ήθελε ο Θεός, σήμερα δεν θα μιλούσαμε ότι έρχεται ο Αντίχριστος. Ο Θεός ήξερε όμως ότι οι άνθρωποι θα φτάσουν σε αυτή την κατάπτωση
Γι' αυτό είπε, όταν επιστρέψω στη γη θα υπάρχει άραγε η πίστη. Και κατά παραχώρηση Θεού έρχεται ο Αντίχριστος για να σωθούν οι εναπομείναντες χριστιανοί. Χρησιμοποιείται ο διάβολος, γιατί χωρίς το διάβολο δεν θα εσωνόταν κανείς. Κορόιδο πιάνει το διάβολος. Είναι τα βαράκια που κάνει ο χριστιανός για γυμναστική. Αν δεν υπήρχε ο διάβολος δεν θα εσωνόταν κανένας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, όποιος θέλει ο πίσω μου ελθεί. Έτσι, να καταλάβει και τη δική σου προαίρεση. Επομένως λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι εμείς δεν έχουμε πολλές επιλογές, διότι έχουμε στα χέρια το κλειδί της σωτηρίας. Σας το έδωσε ο Θεός στα χέρια, και ας μην το βλέπετε, παρακαλώ, σημειώσετε αυτά που σας λέω. Δεν έχω τίποτα μπροστά μου να διαβάζω και να λέω ότι με φωτίζει ο Θεός, λέω. Ρυψοκινδυνεύω να παραξηγηθώ, αλλά δεν τα καταλαβαίνω πως ξεκινούν από το κεφάλι μου στη γλώσσα μου και σας τα λέω. Το κλειδί της σωτηρίας, της λύτρωσης, της αιωνιότητος, το έχετε στα χέρια σας, και ας μην το βλέπετε. Ο Θεός εκείνα που δίνει δεν τα βλέπουν οι άνθρωποι. Και είσαστε ανυπολογητοί. Είμαστε, πρώτος εγώ. Είμαι ανυπολόγητος όταν πετάξω στα σκουπίδια το κλειδί της σωτηρίας που μου έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Θα φταίει το κεφάλι μου. Έτσι λοιπόν κι εμείς. Μας έδωσε αυτή τη χαρά. Για σκεφτείτε αυτή τη στιγμή. Μιλάτε για Θεό, ρε παιδιά. Σε μια κοινωνία, σε έναν κόσμο ολόκληρο, που άλλοι τον αμφισβητούν, άλλοι τον σταυρώνουν, άλλοι τον κομματιάζουν, άλλοι δεν τον πιστεύουν. Και εσείς αυτή τη στιγμή εσείς, εμείς όλοι μιλάμε για τον Ιησού Χριστό. Κοντά στο τέρμα είμαστε. Λίγη προσπάθεια. Πόσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή δεν πηγαίνουν εδώ που ήρθατε εσείς για να ακούσετε έναν αδελφό σας που θα μιλήσει για τον Ιησού Χριστό. Και 1000 άτομα αυτή τη στιγμή δώσετε το παρόν. Αυτό τι λέει, ότι πάμε στον αδελφό μας που μιλάμε την ίδια γλώσσα, που πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, στον ίδιο αρχηγό, στον Θεό μας. Αυτό λοιπόν δεν το έχουν πολλοί άνθρωποι. Τα παιδιά σας αυτή τη στιγμή που βλέπω γύρω μου, τα παιδιά σας, αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Αν λοιπόν εσείς το χάσετε, τι θα πείτε στον Θεό? Ότι δεν μας έδωσε την ευκαιρία? Ο Θεός, να, σας την έδωσε την ευκαιρία. Την έχετε στα χέρια σας, κρατήστε την. Μη σας φύγει. Είναι ένα δεντρίλιο. Ποτίστε το. Φροντίστε το να μεγαλώσει, να κάνει καρπούς. Οι καρποί είναι τα παιδιά σας. Είναι οι άλλοι που θα κραμαστούν στο δέντρο από εσάς. Προσέχτε αυτή την ευκαιρία. Είναι πνεύμα Θεού. Είναι φώτιση Θεού. Έχετε πνευματικούς. Εξομολογήστε. Κοινωνάτε. Γίνετε καλύτεροι χριστιανοί, να μπορούν οι άλλοι να σας δουν σαν παραδείγμα, σαν μοντέλο, σαν πρότυπο. Δεν ταιριάζει στον χριστιανό η οργή, η κακία, το μίσος, η εκδίκηση. Δεν ταιριάζει. Και όταν βλέπετε χριστιανούς και παίζουν ξύλο και τσακώνονται και οργίζονται, να κάνετε προσευχή και να λέτε: Θεέ μου, δώσους ειρήνη, δώσους φώτιση. Προσέχτε τα αυτά τα πράγματα, τα ζω καθημερινά. Εμείς είμαστε άλλη φάρα ανθρώπων, άλλη ράτσα, η του Χριστού. Δεν είμαστε εκ του κόσμου τούτου. Είμαστε οι εκλεκτοί, είμαστε κατά χάρη Άγιοι. Εφόσον κοινωνούμε και παίρνουμε τον Ιησού Χριστό, τι μας λέει ο Ιησούς Χριστός? Εν εμήν μένει και εγώ εν αυτό. Όποιος ακούει το λόγο μου και τηρεί αυτόν, εν εμήν μένει πάλι και εγώ εν αυτό. Προσέχτε τα αυτά τα χαρίσματα που σας έχει δώσει ο Θεός. Μην χάνετε την ευκαιρία, μην κδέρνετε την ψυχή σας, μην πετάτε το κλειδί. Γίνετε καλύτεροι χριστιανοί. Όλοι μας, κι εγώ, κάθε μέρα προσπαθώ να μην επαναλαμβάνω
τα λάθη της χθεσινής ημέρας. Προσπαθώ με τις μετάνοιες μου, με τις μετάνοιες μου, με τη σκέψη ότι αχ, και πάντα στο μυαλό μου. Κύριε μου, μη με πάρεις αν δεν είμαι έτοιμος. Και πιστεύω ότι ο Χριστός δεν με αφήνει για κανένα λόγο. Έκανα παιδιά, έκανα οικογένεια, πήγα στις φυλακές. Ίσως να δώσα και σε κάποιον ψωμί να φάει και νερό. Πήγα στα νοσοκομεία. Νομίζω ότι έκανα την αποστολή μου. Και λέω, Θεέ μου, τόσες φορές με έχει σώσει από τόσα θαύματα, φαίνεται ότι ακόμα δεν είμαι έτοιμος. Και όποτε με ετοιμάσεις, εσύ θα αποφασίσεις πότε θα έρθω κοντά σου. Να στεναχωριέμαι που θα πεθάνω. Και γιατί δεν στεναχωριέσαι όταν το παιδί σου είναι στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Αυστραλία και κάνεις όνειρα πότε θα το δεις. Α, για το παιδί σου που είναι στην Αυστραλία κάνεις σχέδια για να το δεις. Για το Χριστό, γιατί δεν κάνεις σχέδια και όνειρα για να τον δεις. Και ξέρεις, το παιδί σου μπορεί να σε αφήσει γεννηστικιά και να συμπορεί τρελή και παλαβή δεκάδες εχρόνημα. Γιατί λίγες φορές τα λένε τα παιδιά στους γονείς και να έρθει και με τα πόδια. Ή θα στεναχωρηθείς από την ύφη ή από τον γαμπρό. Πολλά πράγματα. Και εγώ δεν είμαι πατέρας, και εγώ δεν είμαι πεθερός, και εγώ δεν είμαι παππούς. Τα βλέπω αυτά τα πράγματα. Ή από μένα ή από άλλους. Οι μισοί φίλοι μου, όπως το είπα σήμερα στην τηλεόραση, από τα παιδιά τους έχουν πάθει εγκεφαλικά, από τα παιδιά τους έχουν πάθει καρδιακές προσβολές, ακόμα και καρκίνο. Και όμως, το παιδί μας, πού είσαι παιδί μου να έρθω να σε δω. Ο Κύριος λοιπόν μας περιμένει να έχουμε χαρά. Γιατί λέει ένα τραγούδι μου, να φοράς τα γιορτινά χαρά, να έχεις την ψυχή και να λες παντοτινά, Ιησού Χριστέ μόνον εσύ. Ο άνθρωπος δεν πεθαίνει, πεθαίνει η αμαρτία. Όλοι μαζί λοιπόν να φωνάξουμε, ζεις Κύριε, ζεις Κύριε, ζεις Κύριε. Αγάπη, σεβασμός, πίστη, ορθοπραξία και ορθοδοξία. Και ούτε βήμα χωρίς το πνευματικό. Είναι ο γιατρός, ο θεράπων ιατρός είναι. Είναι το 100, το 166. Δεν μπορούμε να κοινωνούμε χωρίς να έχουμε πάρει την άδεια από το πνευματικό μας πατέρα. Διότι κανείς δεν ξέρει ακριβώς που βρίσκεται το μικρόβιο της ασθενείας μας. Έτσι λοιπόν λέω παντού και το λέω, εσάς δεν χρειάζεται, γιατί εσείς είστε, δόξα τω Θεώ, από όλους πιο διαβασμένοι. Λοιπόν, να πει τώρα ένα τραγούδι ο γιος μου που σας το παρουσιάζω για πρώτη φορά, έστω και αξίριστος. Έτσι, λοιπόν, να σου πει ένα τραγούδι. Είδατε πόσο ψηλός είναι. Έχει φάει καλά. Όταν εγώ έτρωγα θρεψίνη με χαλβά για σούπερ φαγητό, στην ίδια ηλικία ο γιος μου έτρωγε μπριζόλες. Ο πλάστης, τη γη της αγάπης.
Thank you.